Θέλω να μου πεις καταρχήν, γιατί ρε παιδί μου μας συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Τι λάθος έχουμε κάνει και μας κατατρέχει. Λοιπόν, τι λάθος έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Νομίζω ότι... Κάτσε, γιατί ακούω και τον εαυτό μου ταυτόχρονα. Έχουμε επιστροφή. Χαμήλωση ταχείας. Ναι, ναι, ναι. Τα ακουστικά ως ταχείας ό,τι ακούς. Με ακουστικά ακούς. Νομίζω ότι... Χριστίνα μου, το αρχικό ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον εαυτό μας γιατί δεν μας αγαπήσανε όταν έπρεπε ανεφόρον, δεν μας αποδέχτηκαν ανεφόρον. Οπότε αρχίσαμε και χάναμε τη σύνδεση με τον εαυτό μας από πολύ μικρή. Αρχίζαμε να χτίζουμε έναν άλλον εαυτό με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να είμαστε τελείως disconnected εσωτερικά. Δηλαδή, οι βασικές αρχές από τις οποίες αποτελείται ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι απλά ένα σώμα, είναι και μια ψυχή αλλά και ένα πνεύμα, αυτές οι τρεις αρχές δεν βρίσκονται σε αρμονική σύνδεση, σε αρμονική επικοινωνία, να πω, σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οπότε, από τη στιγμή που δεν συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να συνδεθώ και με κανέναν άλλον ουσιαστικά. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, όμως από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτήματα γιατί. Υποτίθεται ότι ζούμε σε αυτή την ωραία χώρα με το γαλάζιο ουρανό, με το υπέροχο καλοκαίρι, την εξωστρέφεια, τις συγγενικές σχέσεις, τη μεγάλη ανοιχτή οικογένεια, με τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν και μας βοηθούν σαν πλέγμα υποστηρικτικό. Και όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Κάτι έχει πάει λάθος, είτε γονιδιακά, είτε μανίσια, δηλαδή η ρύθμιση πρέπει να είναι λάθος. Αν με εννοείς. Δεν μπορεί όλοι να κακόπεσαν τόσο πολύ στην οικογένειά τους. Και κανένας γονιός εκεί έξω να μην ξέρει να μεγαλώσει τα παιδιά του. Δεν γίνεται. Δεν είναι, ξέρεις τι, Χριστίνα μου, δεν το ρίχνω καθόλου στους γονείς. Γιατί ο κάθε γονιός είναι όπως είναι ο καθένας. Και εγώ μητέρα είμαι, έχω 2,5 χρονών κόρη. Κανένας δεν γεννήθηκε να ξέρει πώς θα μεγαλώνει παιδιά. Και δεν το ρίχνω καθόλου στους γονείς. Θεωρώ ότι. Έτσι έχουμε μεγαλώσει, μεγαλώνοντας, αρχίζει και η παιδεία στο σχολείο, η οικογένεια, όλη η κοινωνία είναι με έναν τρόπο σχεδιασμένη προκειμένου να μας απομακρύνει από αυτό που είμαστε, που όταν είμαστε μικροί το γνωρίζουμε, το θυμόμαστε. Απλά σιγά σιγά εκπαιδευόμαστε, μπορώ να πω, συστηματικά για να το χάσουμε αυτό. Σε σχέση με τον ήλιο και όλα αυτά που λες και τις αλληλεπιδράσεις στην ελληνική ξέρεις και όλα αυτά είναι... Βοηθητική μεν, εξωτερική δε παράγοντες. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αποφασίσει συνειδητά να κάνει αυτό το βήμα προς την ενθύμηση του εαυτού του. Του ποιος είναι και τι ήρθε να κάνει σε αυτή τη γη. Έτσι. Αυτή η εποχή που ζούμε είναι πολύ... Μιλάμε για συνδέσεις, συνδέομαστε μέσω ίντερνετ, ξέρω εγώ, social media, όλα αυτά. Αλλά τελικά στην ουσία αυτό μας έχει απομακρύνει πιο πολύ από αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί... Αν κάτσουμε και κοιτάξουμε, τι χτίζουμε στα social media, τι χτίζουμε χτίζουμε μια εικονική εικόνα, μια ψεύτικη εικόνα, μια φανταστική εικόνα, έτσι. Οπότε χτίζοντας κάτι τέτοιο, μετά είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο όταν θες πραγματικά να συνδεθείς με έναν άνθρωπο, να δημιουργήσεις αυτό που λέω και στο βιβλίο «Εμπειρίες σύνδεσης», είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχεις, γιατί έχεις μάθει να παίζεις μπάλα στην επιφάνεια. Και στο ψέμα. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι έτσι. Και ό,τι συνέβη, συνέβη ως τώρα και πάμε να το αντιμετωπίσουμε από ποιο προέρχεται, εν πάση περιπτώσει. Πες μου ένα τρίκ, ένα μικρό κόλπο καθημερινότητας, κάτι που μπορούμε να εφαρμόζουμε, να μην μας κοστίζει, να δούμε αν έχει, ρε παιδί μου, αποτέλεσμα. Και αν έχει αποτέλεσμα, να ακολουθήσουμε και το δεύτερο που προτείνει στο βιβλίο. Και αν έχει και το δεύτερο αποτέλεσμα, ναι, με χαρά θα πάμε και στο τρίτο εμείς. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αυτή η πορεία που προτείνω δεν λέγεται με τρίκ, με τεχνικές επικοινωνίες, γιατί πολλοί κόσμος με ακούει, με βλέπει στα social media, ξέρω εγώ, και νομίζει ότι προτείνω τεχνικές επικοινωνίες, πώς μπορείς να μιλήσεις με ένα τέτοιο τρόπο, να σταθείς με ένα τέτοιο τρόπο, τι θα πεις πρώτα, τι θα πεις μετά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο για τον οποίο λέω συνδέσουμε τον εαυτό, συνδέσουμε τον κόσμο, χρειάζεται να κάνουμε μια πορεία εσωτερική. Ωραία. Μέσα στο βιβλίο, λοιπόν, αναφέρω συγκεκριμένες δεξιότητες. Ακόμα καλύτερα. Να αναφερθούμε σε δεξιότητες. Λοιπόν, μπράβο, ας πούμε. Βασική δεξιότητα η οποία τίνει να χαθεί και όμως
θεωρείται κιόλας από την Google, μια που είμαστε έτσι πολύ με τα... Είμαστε high-tech γενικά. Είμαστε high-tech. Ναι. High-tech, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται η δεξιότητα του μέλλοντος και τίνει να χαθεί, είναι η ενσυναίσθηση. Καλά. Βασική δεξιότητα. Τώρα περίμενε μισό λεπτό, γιατί η ενσυναίσθηση δεν είναι κάτι που αποκτάται έτσι απλά στο να πούμε ότι θα χαθεί. Ή την έχεις την ενσυναίσθηση ή δεν την έχεις, άλλο αν θα την καλλιεργήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται σήμερα να γίνω, να αποκτήσω ενσυναίσθηση αύριο, αν με εννοείς. Θέλει γίνεται χρόνο. Να εκπαιδευτείς όμως πάνω σε αυτό. Θέλει χρόνο. Γίνεται να εκπαιδευτείς. Ναι, θέλει χρόνο και εκπαίδευση. Όλοι γεννιόμαστε θεμελιωδώς ενσυναισθητικοί, να το πω έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το πόσο θα το αναπτύξουμε έχει να κάνει με το πιο στενό ή το πιο ευρύ περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε. Όμως, ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει περιβάλλον που δεν μας την... δεν βοήθησε την ανάπτυξή της, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο τρόπος μέσα από την τέχνη της σύνδεσης να αναπτύξουμε την αισθησή μας, να είμαστε στην ουσία πιο συνειδητοί σε αυτό, στην κίνησή μας, στον λόγο μας, στον τρόπο που κοιτάμε, στη χρήση, στην αντίληψη των αισθήσεών μας. Στην ουσία θέλει συνείδηση, ολιστική συνείδηση αυτού που είμαστε, τόσο του σώματός μας μέσω των αισθήσεων, όσο και των ψυχικών διεργασιών που συμβαίνουν μέσα μας, όσο και των πνευματικών επιρροών, ας το πω έτσι, όσο μπορούμε να αφήσουμε το πνεύμα μας να εκφράζεται και να περνάει μέσα από το σώμα μας. Μου απάντησες όμως την ερώτησή μου. Ήταν ένα τρίκ και ενσυναίσθηση. Τρίκ. Αν μπορείς να το πεις τρίκ, μα είναι, τρίκ. Είναι ένα, δεξιότητα. Είναι ένας τρόπος για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί όχι, το τρίκ δεν έχει κακή έννοια, δεν είναι κακός εννοούμενο μόνο. Δεν είναι κόλπο ενός ταχυδακτυλουργού ώστε να έχει αρνητικό χρωματισμό σαν λέξη, ίσα ίσα. Mm-hmm. Μπορεί να το μας βοηθήσει. Πολύ ωραία. Μα γι' αυτό και, το είπα. Και όχι μόνο μας ξεγελάει, θα σου πω κάτι. Όταν μιλάμε για συνέστηση, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τον άλλον, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον, να μπούμε στη θέση του άλλου και όλα αυτά. Όμως, εκπαιδευόμενος κάποιος συνειδητά από αυτήν την συνέστηση, καταλαβαίνει ότι για να το κάνει αυτό, για να συνδεθεί με τον άλλον, τελικά αρχίζει να συνδέεται με αυτό που είναι, αναγκαστικά. Εγώ, ας πούμε, το βιβλίο αυτό το έγραψα μέσα από την προσπάθειά μου να συνδεθώ με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. Οπότε αναγκαστικά άρχισα να αναπτύσσω την ενσυναίσθησή μου και να μετά να αρχίσω να ψάχνω να βρω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνω για να συνδεθώ με τους άλλους. Τι χρειάζεται να λιάνω μέσα μου, τι να αλλάξω, τι να τροποποιήσω, με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Κατάλαβα. Και στην τελική θα έχω πιο κοντά σε αυτό που είμαι. Ενώ η αρχική μου πρόθεση ήταν να συνδεθώ με τον άλλον, γι' αυτό όπως είπες, ναι, με αυτή την έννοια είναι πολύ ωραίο τρίκ. Γιατί δεν είναι ένας τρόπος αυτογνωσίας που συνήθως οι άνθρωποι όταν ακούμε, ξέρω εγώ, μεθόδους αυτογνωσίας και τέτοια σεμινάρια αυτοβελτίωσης, πάει το... Λίγο αρχίζουμε και ασχολούμαστε πολύ τελικά με το εγώ μας. Καταλαβαίνω ότι όλα δρούν επιδραστικά και ότι με κάποιο τρόπο είναι συνδυασμός πραγμάτων, ότι από το όλον κινούμαστε προς το μέρος και από το μέρος προς το όλον κτλ. Δεν γίνεται, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, δεν μπορούμε ούτε να απομονώσουμε την ενσυναίσθησή μας, ούτε το χαρακτήρα μας, ούτε να γυρίσουμε την πλάτη στα παιδικά μας χρόνια που μας έχουν διαμορφώσει, ούτε τώρα να κάνουμε κάτι το οποίο θα έρθει σε κόντρα με όλα αυτά που μας συνέβησαν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σύνδεση. Να είσαι καλά. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί έχουμε διάφορα να συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο και με αφορμή τα όσα τελευταία βγαίνουν στη φόρα και στην επιφάνεια. Τις επόμενες μέρες θα είναι και στα βιβλιοπωλεία, είναι από τις εκδόσεις I Write. Θα είναι και στην Αθήνα, θα έρθει σε λίγο καιρό και σίγουρα και στη Θεσσαλονίκη πιο γρήγορα. Πότε θα έρθεις για παρουσίαση? Υπάρχει περίπτωση να έρθεις στη Θεσσαλονίκη για παρουσίαση? Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να έρθω. Οπότε θα σας ειδοποιήσω. Από Σεπτέμβριο, βέβαια, τώρα οι παρουσιάσεις και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να σε περιμένω στο στούντιο. Τώρα που κλείνουν οι συμφωνίες. Τώρα που κλείνουν οι συμφωνίες. Να σε περιμένω. Ωραία, έγινε. Εννοείται. Έγινε. Λοιπόν, σε περιμένω. Το κανονίζουμε με χαρά, με πολύ χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Χριστίνα, να σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα.